Εταιρείες σαν και εμάς έχουν δύο πυλώνες. Έχουν και την παραγωγή, τους συνεργάτες της παραγωγής, και έχουν και τους δικηγόρους. Αυτά είναι τα δύο στηρίγματα, αυτές είναι οι δύο πυλώνες. Όπως συνηθίζεται σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις, πρέπει να πούμε δύο πράγματα για τη χρονιά που έφυγε και για τη χρονιά που τρέχουμε. Για τη χρονιά που έφυγε, θα ξεκινήσω από τα δυσάρεστα. Μέσα στη χρονιά, εμείς έχουμε μια μεγάλη απώλεια του φίλου, συνεργάτη, πέστε ό,τι θέλετε από κοντά, του Βασίλη του Μπάλα. Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, μετά από μια θριαμβευτική εκδήλωση που είχαμε στο Δικηγορικό Σύλλογο, θα σας πω μετά γι' αυτό. Βασιλάκη, να είσαι καλά εκεί. Αφήνω τα δυσάρεστα. Πάω στα ευχάριστα. Ήταν για μας μια καλή χρονιά. Και καλή χρονιά εγώ εννοώ την χρονιά όχι μόνο με τους δείκτες, αλλά και με αυτή την εσωτερική διαδικασία που καταλήγει τελικά να φτιάχνει μια κουλτούρα στην κάθε εταιρεία. Οι δείκτες ήταν καλοί. Στα ασφάλιστρα, ας πούμε, 20%, θεαματικό. 400.000 συμβόλαια πελατών, θεαματικό. Καλό loss ratio, καλό combined ratio, όλα αυτά. Αλλά έχουμε και κάτι άλλα highlights που φεύγουν από αυτήν την κατηγορία των δικτών και πάμε σε μια άλλη κατηγορία εσωτερικής διαπαιδαγώγησης, αυτό που λέω εγώ εσωτερική κουλτούρα. Είχαμε για πρώτη φορά μια εκδήλωση που λεγόταν ARAC Day. Στις 29 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, ώρα 3, στη μεγάλη αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου, εμείς δεσμευτήκαμε ότι θα δώσουμε τη δομή μας, το δίκτυο των δικηγόρων μας και ό,τι άλλη δυνατότητα έχουμε, προκειμένου να υποστηρίξουμε ένα στόχο. Και ο στόχος ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των συνανθρώπων μας, των τυφλών συνανθρώπων μας. Λίγο πιο δυνατά. Την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, 19 χώρες στις οποίες η ARAG έχει παρουσία, έκαναν το ίδιο. Αυτό είναι μία θριαβευτική, να το πούμε έτσι, παρουσία της εταιρείας στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται να ανταποδίδει στην κοινωνία κάτι από αυτό που παίρνεις. Σύμμαχός μας, άνευ του οποίου δεν θα το μπορούσαμε να το κάνουμε, είναι ο τυφλός εξαίρετος δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Βαγγέλης Αυγουλάς, όπου υποστήριξε, γνωρίζοντας όσο ελάχιστοι ή κανένας καλύτερα από αυτόν τα προβλήματα για τα οποία μιλάγαμε. Και μετά από λίγο ήρθε μια επιτυχία και αυτό καταγράφτηκε στα επιτεύγματα του ελληνικού υποκαταστήματος στα πλαίσια της ARAC Day. Τι ήταν αυτό? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό επαγγελματίας αυτοκινητιστής, γιατί αρνήθηκε να βάλει στο αυτοκίνητό του τυφλό άνθρωπο επειδή τον συνόδευε σκύλος οδηγός. Τελειώσαν τα πράγματα. Κάτι κάναμε. Το λέω με έτσι με μια περηφάνεια αυτό, γιατί δεν ήταν εύκολο πράγμα να συντονιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλό είναι ότι η κουλτούρα αυτής της εταιρείας έχει περίπου ίδια χαρακτηριστικά σε 19 χώρες όπου έχει σήμερα παρουσία η ARAC. Αυτό συνεχίζεται. Θα γίνει και ARAC Day το 24 και. Γιατί γίνεται? Γιατί
Συνέβη επίσης το εξής. Πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Ο ιδρυτής αυτού του μαγαζιού, του brand name, το 32, όταν έφτιαχνε αυτή την επιχείρηση, είχε μια ιδέα. Η ιδέα ήταν η εξής, ένας έξυπνος δραστήριος δικηγόρος του Ντίσελντορφ, Φασμπέντερ το όνομά του. Η δουλειά μας είναι, ευθύνη μας είναι, δέσμευσή μας είναι, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων και όχι μόνο εκείνων που έχουν μια οικονομική επιφάνεια, γιατί τα δικαστήρια κοστίζουν. Το 2023 η εταιρεία το έκανε αυτό σημαία ακόμα μια φορά. Γιατί? Γιατί στους στόχους βιωσιμότητας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε αυτή η διατύπωση, να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου και να διευκολύνουμε όλους τους ανθρώπους να έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εκεί έγινε το κλείσιμο. Καλή χρονιά. Προχωράμε. Λίγα λόγια για το τώρα. Πρώτα για την εταιρεία και μετά για το ελληνικό υποκατάστημα. Το 2023 βρήκε την εταιρεία σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση από άποψη επιτευγμάτων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι βρήκε την εταιρεία με 12 εκατομμύρια πελάτες στη νομική προστασία, βρήκε την εταιρεία με παρουσία σε 19 χώρες περιλαμβανομένης Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, και βρήκε την εταιρεία με ασφάλιση τραυματικής προστασίας πάνω από 2 δις. Έτσι, ήρθε η Άρα και έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο στον κλάδο της νομικής προστασίας. Αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση. Αυτό δείχνει ότι οι μάναζερς της δικής μου γενιάς κάτι κάναμε. Δεν τα κάναμε όλα. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Και εμείς και οι μετά από μας. Το ελληνικό υποκατάστημα είναι αυτό που στην νομική προστασία λέμε. Νομική προστασία δεν είναι μόνο το αυτοκινητάκι. Δεν είναι μόνο αν η Εθνική Alliance Inter-American πληρώνει ή δεν πληρώνει τον προφυλακτήρα. Η νομική προστασία είναι εκείνος ο κλάδος της ασφάλισης που ο κόσμος ασφαλίζεται για να διευκολυνθεί να αντιμετωπίσει όλες τις νομικές του διαφορές. Και όλες τις νομικές του διαφορές τις κάνουμε εμείς. Είμαστε λοιπόν ένας leader στην αγορά ασφαλιστής νομικής προστασίας με το ειδικό χαρακτηριστικό εκείνου που δεν θεωρεί τον κλάδο ετερόφωτο, μεμονωμένο, από σπόνια κάποιου άλλου. Είναι αυτόφωτος, αυτόνομος και έχει μεγάλη χρησιμότητα και ζητάμε από τους διαμεσολαβητές, από τους συνεργάτες, αυτό το μήνυμα να περάσουν. Η νέα εποχή, αυτή που ζούμε, δεν θα πω τίποτα καινούργια πράγματα. Ζούμε σε μια εποχή μετάβασης από έναν κόσμο σε έναν καινούριο. Με ένα στάδιο μετεωρισμού από τον έναν στο άλλο. Ποτέ το σήμερα δεν απήχε τόσο πολύ από το χτες όσο τώρα. Νέα πρότυπα εταιριών, νέο προφίλ ηγεσίας, νέα εργασιακά μοντέλα, νέοι τρόποι αντίδρασης του κοινού, νέες μορφές επικοινωνίας και το κυριότερο, νέες ανάγκες των καταναλωτών. Βλέποντας αυτά, το συμπέρασμα είναι ότι εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, γιατί όλα αυτά δημιουργούν νομικές διαφορές. Παντού ψηφιοποίηση, ναι.
όλος αυτός ο ηλεκτρονικός κόσμος, ναι. Αυτά τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από τη Δευτέρα στην Τρίτη. Το μεσοδιάστημα δημιουργεί διστακτικότητα, αμφιβολίες και δημιουργεί νομικές διαφορές που θέλουν κάποιος να βοηθήσει. Ποιος δεν τη χρειάζεται τη νομική προστασία? Μόνον ένας, αυτός που έχει λεφτά και πληρώνει. Πώς είναι αυτή? Εγώ συντάσσομαι με την άλλη μεριά που λέω ότι εμείς θα είμαστε εκεί για να αντιμετωπίσουμε τις νέες νομικές διαφορές που δημιουργεί ο νέος κόσμος. Αυτή είναι η δουλειά του σύγχρονου ασφαλιστή νομικής προστασίας. Είμαστε προετοιμασμένοι, προετοιμαζόμαστε κάθε μέρα, κάνουμε λάθη, τα διορθώνουμε, κάνουμε κριτικές, διορθωνόμαστε από μόνοι μας, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, παίρνουμε μηνύματα, παίρνουμε ρεθίσματα και προχωράμε στο άλλο. Αυτό νομίζω είναι η φυσιολογική πορεία του πραγμάτου. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου υγεία, δύναμη να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα η οποία δεν είναι πιο εύκολη, μάλλον πιο δύσκολη γίνεται, και επειδή έχει χαθεί και η ησυχία και η τάξη της καθημερινής εργασίας, να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα αυτά όσο γίνεται με χαμόγελο και λιγότερες δυσάρεστες εκπλήξεις.